ξεκινάμε μία εβδομάδα στο GTA χωρίς τίποτα καινούριο content. Τουλάχιστον έχει καλά λεφτά αυτή την εβδομάδα και θα μπορέσουμε να γκραντάρουμε για λεφτά για τα επόμενα τουλάχιστον 10 DLCs. Αλλά πρώτα, το κλασικό πράγμα που κάνουμε κάθε φορά που ανοίγουμε GTA 5 Online στο PC. Πάμε να χάσουμε στον τροχό της τύχης. A new luxury car is available to win. Το ξέρω ότι a new car is available to win και είναι αυτό εδώ το Audi A4, νομίζω είναι αυτό, αξίας μόλις 1,1 εκατομμύριο. Περιμένουμε. 1, 2, 3, 4, 5 και spin. Περίμενα τόσο πολύ που μου έριξε άκυρο το GTA. 1, 2, 3, 4, spin. Οπα. Τρολάρεις ρε. Πες μου τώρα εσύ στα σχόλια ότι δεν ήταν σίγουρο win αυτό. Έτσι πως κυλούσε εκεί πέρα, είμαι σίγουρος πως ήσουν έτοιμος να γράψεις επιτέλους ρε Αξελούκο και ρε όχι. Γιατί λέω τώρα αυτό για τα DLCs κλπ κλπ, είναι λόγω του ότι η Rockstar χθες έχει κάποια παρουσίαση, δεν ξέρω τι ακριβώς, το είδα στο Twitter και είπαν ότι θα βγάλουν groundbreaking παιχνίδια ενδιάμεσα από το 2024 και 2025. Δεν ξέρω αν μιλάνε τώρα για GTA 6 ή για κανένα μπασκετάκι. Όλα καλά. Όλα καλά. Κάθε εβδομάδα βρίσκω και κάτι καινούριο στο GTA 5 Online στο PC. Σήμερα έχουμε ένα λεωφορείο που πάει με 400 και έκανα commit suicide, όχι πως με βαρούσε ένα λεωφορείο ξέρω εγώ. Actually περίμενε, νομίζω βάλανε 7 καινούριες δουλειές στο community series, δηλαδή δουλειές από άλλους παίχτες που φτιάξαν και τα έκανε approve η Rockstar και αυτά δίνουν επί 3 λεφτά. Να μας έβαλε εκεί πέρα στο lobby με το killer loop. Φαίνεται να είναι race καθώς μας βάζει να διαλέγουμε αμάξι και δεν ξέρω ποιο είναι πιο γρήγορο αμάξι αυτή τη στιγμή. Ωραία παιδιά, θέλω καθαρό αγώνα, προέχουμε από sim racing και όλοι παίζουν πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα, έτσι. Ξέρω το GTA δεν είναι sim racing, αλλά να σεβαστούμε ένας τον άλλον λίγο, έτσι. Nope. Είπα να σεβαστούμε λίγο ένας τον άλλον, παιδιά, λίγο. Όπα ρε. Όπα, ωραίο, όχι. Παιδιά, το κόλπο είναι first person και έχω μπει στην δεύτερη θέση. Άμα είμαι, όπ, έχω μπει πρώτος. Οπ, πίσω στην δεύτερη θέση. Λίγο φρενάρισμα εδώ για να πάρουμε καλά τη στροφή και να μην βρεθούμε κάτω στην πόλη. Έτσι ανοιχτά. Λίγο να χτυπήσουμε το Apex. Πολύ ωραία. Ωραία, και όποτε φαίνεται θα τερματίσουμε στην δεύτερη θέση. Με χρόνο 1.28. 15.000 δεν είναι άσχημο. Αν σκεφτείς είμαστε μόνο 5 άτομα και ήταν 2 laps. Φαντάσου να γεμίσουμε ολόκληρο λόμπι. Όποιος κερδίσει παίζει να πάρει εύκολα 90 με 100 χιλιάρικα. Ας αφήσουμε ένα like όπως αφήνεις like και σε αυτό το βίντεο, αφήνεις, Μπίρι unarmed. Out of bounds, return to player area. Πώς παίζετε αυτό? Ξύλο. Γιατί... πάει ξύλο. Έλα, πλάκωσε τον. Πώς την απόφυγα εκεί πέρα. Πρέπει να πάρω λίγο HP. Α, περιμένετε παιδιά, Όχι. Όχι. Πέθανα. 14.000 για αυτό ρε. Όπα ρε, δες πόσα ρε, πόσα jobs έχει. Paintball Inspired Deathmatch. Full lobby και να μην το παίξω ρε παιδιά. Η ομάδα μου, η ομάδα τους. Ελπίζω αυτή η φορά να μου έτυχε λιγάκι καλύτερη. Γιατί προηγουμένη δεν ήξερα να πατάνε αριστερό κλικ. Ρε, δες πώς είναι το map, είναι full ωραίο. Ο πρώτο μας kill εδώ πέρα μου κάνει και κολότουμπες. Τι τους βαράω, εξήγα μου, τι τον βαράω αυτόν. Πόσο HP έχει ρε. Ρε, ψοφίστε λι... ρε. Πόσο HP έχουν όλοι τους ρε. Τι φάση. Μην κάνεις reload, δεν βοηθάει. Kill streak. Εδώ είμαι καλός. Εδώ, όχι στα αγώνες. Στο πιου πιου. Πάρτε tear gas,
Ελάτε να με πουσάρετε λίγο. Most valuable player, Αξελούκος. Ρε, ρε πόσες θες. Κάτι πάει λάθος ρε εδώ πέρα. Κάτι πάει πολύ χείρε. Connection to the session host has been lost. Unable to design a new host, GTA Online session will be terminated GTA Online. Anyway, επιστρέφουμε τώρα στο κανονικό GTA Weekly Update. Έχουμε προσφορούλες. Το Pifster Comet, το Dinka RT3000, το Maibatsu Penumbra FF και το Vapid Dominator. Το Vapid Dominator ESP που το έχω εδώ και μπορώ να πω είναι ένα από τα πιο ωραία αμάξια στο GTA, βασισμένο πάνω σε κάποιο Mustang, δεν θυμάμαι ποιας χρονολογίας. Πάμε όμως στο Σημειών. Τι έχει φέρει ο Σημειών αυτή τη εβδομάδα, τι το έχουν φέρει online παίχτες που το έχουν κλέψει από προσφορούλες. Βλέπω το Pifster εδώ πέρα, το Dinka Jester, το Anizemus που είναι το ουσιαστικά το Silvia, έχουμε και το Vulcar και το Honda Civic με αυτό το πολύ ωραίο Samurai Livery. Το Luxury Motorsport, βλέπω Honda S2000 που είναι και σε προσφορούλα να είναι εδώ με περίεργο Livery και το κάποιο Lexus που είναι Emperor Vectra εδώ. Α, θυμάμαι, το είχα αγοράσει, το είχα φτιάξει και νομίζω το πούλησα σε ίδιο βίντεο κιόλας. Το Last Car Meetup έχουμε αυτό το BMW ως Podium Vehicle Ubermacht Cypher, το οποίο παιδί για να το κερδίσεις πρέπει να κερδίσεις 4 αγώνες, απλά 4 αγώνες με στην σειρά, με μέρα παραμέρα, ή μπορείς να πας τώρα να λιώσεις άμα βρεις κάποιον να παίζει δηλαδή street races που χρειάζεται γι' αυτό. Όχι, τελικά παίζουν πολύ ρε και είναι όλα με stock αμάξια και τι διαλέγω εγώ εδώ πέρα, ποιο είναι το γρήγορο εδώ. Να θεωρήσω το Comet S2, ξέρω εγώ. Πάμε λίγο Need for Speed στο GTA 5 Online. Συγγνώμη! Νόμιζα ότι θα εξαφανιστεί! Ο Άντι ξεκίνησε πρώτος. Και έτσι... Ωπα ρε, έχει shortcuts, ναι, έχω ξεχάσει. Υπάρχουν shortcuts σε αυτούς τους αγώνες, ε. Θα πάρουμε ένα shortcut εμείς τώρα εδώ. Να δοκιμάσουμε, αν και... Βρέχει και... Έχω μείνει τέρμα πίσω ρε. Δεν θα προλάβω καν να τερματίσω, θα φάω DNF, όχι! Incredible, great drivers, αφού ήταν non-contact ρε Άντι, τι great drivers. Κοίτα, αυτή την εβδομάδα δεν θα κάτσω να κάνω time trials, γιατί έχω καεί ήδη. Παρ' όλα αυτά, RC Bandito είναι εδώ και το κανονικό time trial είναι εδώ. Και επειδή έχω τρέξει ήδη αρκετά με αμάξια και δεν ψήνουμε κι άλλο, επίσης πάει παραπάνω παρότι πρέπει το βίντεο πλέον. Αλλά τώρα επιστρέφουμε στα καλά, που είναι τα τριπλά λεφτά αυτή την εβδομάδα στο GTA. Είναι παιδιά στο Autoshop. Επιστρέφει το Autoshop, όχι μόνο με τριπλά λεφτά, αλλά και με προσφορούλες αν δεν έχεις αγοράσει ακόμα ή δεν έχεις αναβαθμίσει. Δηλαδή όλα αυτά εδώ βγάζουν τριπλά λεφτά. Όπως βλέπεις το Union Depository εκεί πέρα 900 χιλιάρικα. Παίρνεις και τριπλά λεφτά από τους πελάτες που τους φτιάχνεις στο αμάξι. Ωραία, να το φτιάξουμε αυτό. Πώς περιμένει ο κύριος? 2 μήνες. Εντάξει τώρα, αργά κινούνται δουλειές εδώ. Πάμε να το κάνουμε service. Το θέλει σε bright orange. Big yikes. Ωραία, είναι έτοιμο. Θα πληρώσουμε 20, θα πάρουμε 60. Ναι, είμαι σίγουρος. Θα το κάνει delivery το προσωπικό. Πάμε φίλε να πας να το... Μην σε παρακαλώ, πρόσεχε σε στροφές. Εγώ θα πάω να φτιάξω το πιτελάκι και θα το κάνω delivery αυτό εγώ. Σερβισάκι. Maple brown το θέλει ο κύριος. Maple brown. Τι είναι το maple brown? Όπα ρε, θέλει και performance upgrade. Δεν ξέρω αν performance θα βοηθήσει σε αυτό το αμάξι. Εγώ παρόλα αυτά κάνω ό,τι μου ζητήσει ο πελάτης, έτσι. Cage and race seats. Μπρο, που θα το πάρεις το αμάξι? Α, στο street, που σημαίνει θα το πάρεις στα street racers, γιατί θέλει να πάρει την BMW εκεί πέρα, ε. Με αυτό το αμάξι, μπρο, δεν ξέρω, και με αυτές τις δάντες. Α, το έχεις να τους τις βάψουμε, ξέρω εγώ. Στο χρώμα, καλό είναι. Άντε, άντε, μαύρα, μαύρα. Confirm, έτοιμο, θα το κάνω delivery εγώ, γίνεται. 8 χιλιόμετρα, πού με παίρνει? Πού με παίρνει? Πού με παίρνει με αυτό το αμάξι? Πού πας? Πού πας? Θες? Πας με το πράσινο, κατάλαβε, δεν ξέρεις τι παίζεις στο GTA. Τι λες τώρα στον πελάτη, τι λες παντώ? Θα του πω ότι εγώ πήγα με πράσινο και αυτός πήγε με κόκκινο. Όσο οδηγάμε, έχει διπλά λεφτά στο Vehicle Vendetta Street, ένα game mode,
Fiesta Exotic Exports. Είναι αυτά που σου πετάει κάτι αμάξια από το shop για να τα κάνεις deliver. Θα πληρωθείς διπλά και από εκείνα. Και επίσης παίρνεις διπλό level στο LS Car Meetup. Που δεν θυμάμαι, νομίζω όσο ανεβαίνεις level, ανοίγεις κάποια αυτοκολλητάκια το αμάξι σου, το βρίσκω ψηλό irrelevant. Αλλά ναι, γενικά δεν είναι άσχημη εβδομάδα να γκραϊντάρεις για λεφτά. Το μόνο άσχημο είναι ότι θα ακούσεις τον τυπά από το Autoshop να μιλάει συνέχεια με την κυρία. Επιτέλους έφτασα, ελπίζω δεν θα δει τις γρατσουνιές. Έλα, καλό, σ' άρεσε, τι. Ω, νευρίασε, τις γρατσουνιές, δεν φταίω εγώ ρε, δεν φταίω εγώ.